Λίγο, το έχει ο Γρηγόρης. Στα βράχια της Αλονίσου έχουν γράψει συνθήματα. Ακούστε τώρα να δείτε. Υπέρ του δολοφόνου Μπάμπη Αγνωστόπουλου. Ναι, μου το έστειλε ο δημοσιογράφος ο Νίκος ο Τζούμας, που είναι στη Σκιάθο. Και από εχθές το βράδυ υπάρχουν στα βράχια οι φωτογραφίες που θα δούμε τώρα. Ηλίθιο τρολάρισμα. Ηλίθιο ανεγκέφαλο τρολάρισμα. Λοιπόν, οι φωτογραφίες είναι αυτές. Και από χθες το βράδυ έχει γραφτεί φυλάκια Μπάμπης στα βράχια της Αλονίσου. Αν δεν κάνω λάθος, η οικογένεια της Καρολάιν έχει φύγει από το νησί. Έχει φύγει η μητέρα, με το παιδί. Έχει φύγει η μητέρα με το παιδί. Λοιπόν, αυτή είναι μια αντίδραση. Τώρα ποιος το έκανε, ποιος μπορεί να ξέρει. Είναι μια αντίδραση ενός, ο οποίος θεώρησε με αυτό τον τρόπο πως μπορεί να τρολάρει, όπως είπε ο Αντρέας, μια κατάσταση. Ένα έγκλημα, είναι μια ηλιθιότητα που έκανε κάποιος. Ηλίθιο, ηλίθιο. Είναι μια ηλιθιότητα. Ανεγκέφαλος, παιδιά. Η βλακεία είναι πιο επικίνδυνη και από το εγκληματική. Και ανήκει τη δυστυχώς. Ανήκει, και είμαι σίγουρη ότι θα το σβήσουν τώρα. Αυτές είναι οι φωτογραφίες, φαντάζομαι ναι. Θα το σβήσουν. Μα το θέμα είναι να το σβήσουν, παιδιά, γιατί κάποιος άνθρωπος πήγε και έγραψε αυτό το πράγμα. Να το σβήσουν. Πρέπει να σβήσουν, εννοείται. Αλλά τώρα ποιος το έγραψε εκεί με στα βράχια να βρουν, νομίζω ότι δεν πάει. Κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μας. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Είναι αυτό που είπε ο Αντρέας. Πολλές φορές η βλακεία είναι πιο επικίνδυνη και από άλλα πράγματα. Ισχύει. Ναι, και το έχει γράψει μισό λεπτό να σας πω και ποιο site. Το έχουμε, είναι από το live.gr. Σκιάθος live. Το βλέπουμε εδώ. Μάλιστα. Είναι αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, η λιθιότητα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που δημιούργησε έτσι πολλές αντιδράσεις. Θα καλημερίσω και τον Άκη Τσελέντη, τον κύριο Τσελέντη, που είναι διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Κύριε Τσελέντη, καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Με ακούτε? Δεν με ακούει. Θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Να τον ακούσουμε. Μιλάμε λοιπόν, να πούμε όλο το ρεπορτάζ. Μιλάμε για ένα πρωταπηλιάτικο αστείο, το οποίο όμως τελικά φάνηκε να έχει πολύ κακές συνέπειες. Ο κύριος Τσελέντης λοιπόν, εν ώψη της πρωταπηλιάς, στην προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανέβασε μια είδηση η οποία έλεγε ότι υπάρχει μια τρύπα που διαπερνά τη γη, μέσω της οποίας τρύπας θα βιάσει στο Αιγαίο και θα πηγαίνουμε στα νησιά με αυτοκίνητο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μέσα σε αυτή την ανάρτηση υπάρχει και ένα σπινόκιο και ότι ήταν ένα πρωταπηλιάτικο αστείο. Η συνέχεια λοιπόν ήταν. Οφθαλμοφανές. Οφθαλμοφανές. Η συνέχεια λοιπόν ήταν ότι η ανάρτηση του κυρίου Τσελέντη ερευνάται για διασπορά ψευδών ειδήσεων, αφού ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου, ο κύριος Τσορμπατζόγλου, ζήτησε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Λοιπόν, κύριε Τσελέντη, καλή σας ημέρα. Δεν είναι μαζί μας. Ήταν μαζί μας. Ωραία, πείτε το μου, γιατί μου λέτε είναι μαζί μας. Α, εντάξει, τώρα ακούνε μαζί μας, πού να φανταστώ εγώ. Δεν θέλει να μας μιλήσει. Έκλειση γραμμή. Όχι, ήταν και έκλειση γραμμή. Μπράβο, γιατί είναι όντως θέλουμε. Εγώ μπορεί να βλέπω τον Στέφανο να γελάει. Γελάω. Να γελάς και εγώ ενδεχομένως να γελάσω, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που σίγουρα δεν θα γελάσαν με αυτό. Υπάρχουν και σίγουρα άνθρωποι που θα γελάσαν. Είναι θεσμική η θέση του κυρίου Τσελέντη. Μα γι' αυτό το λέω. Και εκεί δεν επιτρέπεται πρωταπηλιά. Ειδικά το συγκεκριμένο το άνθρωπο. Έχει καταλάβει ο κύριος Τσελέντης, είναι στον αέρα. Δεν ξέρω, προφανώς θα βγει. Θα σα πω εγώ ότι όταν έκανα. Το σκόπιμο είναι να μην βγει στον αέρα. Συγγνώμη, Αντρέα μου. Είναι υπερασπιστή. Στέφανε, να το ολοκληρώσω. Να το ολοκληρώσω φυσικά. Ωραία είναι η πρωταπριλιά, ωραία είναι να κάνουμε πλακίτσες, αλλά λόγω θέσης, όπως είπε και ο Αντρέας, δεν επιτρέπεται από τους συγγενείς. Όχι μόνο από τον κύριο Τσελέντη, και από άλλους ανθρώπους. Αλλά μισό λεπτό, να δούμε τι δεν επιτρέπεται. Ο τίτλος είναι πολύ συγκεκριμένο, το μπορούμε να φέρουμε λίγο πιο κοντά. Ο τίτλος είναι Άμλετ στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Παιδιά, συγγνώμη. Αν αυτό το διάβασε κάποιος που δεν έχει τελειώσει το δημοτικό, να καταλάβω ότι αισθάνθηκε κάπως. Αν το διάβασε ο εισαγγελέας του Αιγαίου, που υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, και βγαίνει Στέφανε, όλο αυτό. Άκουσέ με. Σου ξαναείπε, εγώ συμφωνώ με τον Άντρα αυτό που είπε. Όταν κάποιος είναι τόσο σπουδαίο σε αυτό που κάνει, όπως είναι ο κύριος Τσελέντης, και έχει ορισμένος. Μια θεσμική θέση. Όποτε γίνεται σεισμός, μπορεί να υπάρχει και κάτι που δεν έχει τελειώσει το δημοτικό. Ότι θα βιάσει ένα το χωριό. Βρε, αγάπη μου, σε ένα. Το Αιγαίο, σε ένα άκουσε με τώρα. Και η αναπαραγωγή πώς θα γίνει. Κάνε εικόνα. Σε αυτό ένα χωριό, σε μια επαρχία. Ναι. Έχουν τον κύριο Τσελέντη στη συνείδησή του ως τον άνθρωπο. Κορυφή. Και διαβάζουν και αρχίζει ο ένα να το κουβεντιάζει. Και αρχίζει ο ένα να το συζητάει με τον άλλον. Και αυτό διασπείρεται με αλλοιωμένη μορφή από το τρόλ και από το πρωταπριλιάτικο. Συγχώρεσέ με, ότι θα βιάσει το Αιγαίο, εγώ, δηλαδή, πραγματικά γίνεται και φάνταστο. Στέφανε, κατάλαβες τι είναι, θα βιάσει το Αιγαίο, υπάρχουν ένα εκατομμύριο χωρία, περιοχές
που μπορείς να κάνεις χιούμορ. Ανδρέα μου, δεν μπορεί να αδειάσει το Αιγαίο, δεν αδειάζει η θάλασσα. Σταμάτα, πήρες φόρα. Μα δεν πήρα φόρα, ρε εσύ, Ανδρέα, εσύ το λες αυτό. Αδειάζει η θάλασσα. Ας τραγουδήσει τώρα. Είναι σημαντικό. Αδειάζει η θάλασσα. Όχι, δεν θα δεχτώ. Πού πήγε η θάλασσα. Είναι φασιστικό. Παρακαλώ, ηρεμία. Στοπ. Να ακούσεις τη γνώμη του άλλου. Μα σ' ακούω, μέσα πολύ από μένα. Φόρα. Παίρνεις φορά γαζόνι. Ρε κάνε μου τη χάρη. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Ήρεμα εσύ. Ηρέμησε. Ανδρέα, σας πω καλά. Ανδρέα μου, ηρέμησε. Μα δεν γίνεται δυνατό. Ανδρέα, Στέφανε, σεβασμός. Στέφανε. Στέφανε. Ας μου λες τώρα. Αδιακόπτης. Υψώνοντας τη φωνή. Δεν υψώνω πού καμία στηρίζεσαι. Φωνή. Ρε Ανδρέα μου. Αν έχουμε έλα, Ανδρέα μου. Εκεί στηρίζεσαι. Έλα, Ανδρέα μου, πες. Έλα, Ανδρέα μου. Υπάρχουν 150 περιοχές κοινωνικής ζωής δράσης προσώπων καταστάσεων που μπορούμε να κάνουμε ευρηματικά αστεία. Το χώρο που εκφράζουμε μία θέση σαν καθηγητές πανεπιστημίου, σαν έγκριτοι σεισμολόγοι, δεν εμπεριέχεται με αυτά που έχουμε ζήσει από καιρικά φυσικά φαινόμενα. Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες. Χιόνια, πλημμύρες και κυρίως σεισμοί. Όταν έρχεται λοιπόν ένας έγκριτος και σου λέει αυτό, είτε από αφελής μέχρι ψηλιασμένος, το σκέφτεσαι. Θα κάτσω να δω τον Άμλετ της Ελλήνης, το τραγούδι του αδερφού μου, ή τον Άμλετ της Δανημαρκίας. Θα κάτσω να σκεφτώ, θα κάνω ειδική ανάλυση, γιατί το θέλει ο Στέφανος. Όχι, Στέφανε. Μισό λεπτό. Ήτανε ο Λίθμας. Ωραία, εσύ άκουσα, πες το μοναδεύτερο και εμένα. Θα σου δώσω το λόγο, Στέφανε. Εγώ τι κάνω εγώ διακοσμητική. Μα με πριν από λίγο μου λέει κάνεις στατιστικές τοποθετήσεις τώρα, Ανδρέα. Είναι το πρωί προσκοφτιαγμένος. Και πες την άποψή σου. Τοποθετήσεις τώρα κάνω. Μα εσύ που λες για τον αρσισμό. Και για τέτοιο πράγμα τώρα. Μα πάλι καλές τώρα. Και δεν αφήνεις άλλο να μιλήσεις. Είπε την άποψή σου. Πες την άποψή σου. Η άποψή μου είναι λοιπόν πολύ ξεκάθαρη. Ο Τσελέντζε μίλησε ούτε για λοιμούς, ούτε για σεισμούς, ούτε για καταποντισμούς. Είπε ότι θα διάσει το Αιγαίο. Όποιος είναι αναλφάβητος γνωρίζει ότι με βάση. Μισό λεπτό, βρε Γρηγόρη μου, σε παρακαλώ. Γιατί τώρα δέχομαι μια επίθεση χωρίς λόγο πρωί-πρωί. Τα συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν αδειάζει η θάλασσα. Και πού θα πάει η θάλασσα, στον ουρανό θα πάει. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Πάνω σε δεν είπε για σεισμό, δεν είπε για πλημμύρα, δεν είπε για καταιγίδα, δεν είπε για κανένα φυσικό φαινόμενο. Αδειάζει η θάλασσα από άνθρωπος. Να σου πω κάτι που αφορά εμένα. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Το γκί με τι το γράφουμε, άσε μας. Να σας πω κάτι που αφορά εμένα. Εγώ που δεν πήγα. Σε μένα τώρα όχι, εμένα όχι αυτά. Στέφανε, εγώ το ξανακάσω πέντε φορές, σου έχω απαιτήσει και τις πέντε. Γεια σας παρακαλώ, φέρνετε μένα σε δημιουργικές. Σας παρακαλώ. Θα γράψουμε ένα διαγώνισμα και να μας δώσεις Κατερίνα. Που απευθύνεται ενώ. Κάνε μας τη χάρη. Που απευθύνεται. Θα ξέρει ο άλλος με τα συγκοινωνούντα ότι έκανε αστείο. Τι είναι αυτό ρε, αυτό είναι αμέλειες. Το καλύτερο θα ήταν να είχαμε τον κύριο Τσελέντη, έλα. Να σας πω κάτι που αφορά εμένα ρε παιδιά, που δεν είχα διαβάσει το πρωταπριλιάτικο. Άκουσε με Στέφανε, ξέρεις τι είδα εγώ. Έναν τίτλο έκρηξη στο ηφαίσιο της Σαντορίνης. Και από κάτω το όνομα του κυρίου Τσελέντη. Και ψάρωσα. Εγώ που δεν είμαι κάποιος που. Είναι η αναπαραγωγή, έχει δίκιο. Αυτό θέλω να σου πω, ρε Στέφανε, ότι μπορεί να γίνει. Απλά Στέφανε, μην τσαντίζεσαι. Μια κακή αναπαραγωγή. Δεν τσαντίζομαι κανένα. Εγώ ακούσει στον αέρα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για φασισμό. Λίγο ή όχι σε μένα, για φασισμό, σε κανένα αέρα. Για φασισμό! Μήπως θες να με χτυπήσεις κιόλας. Ρε, Ανδρέα, με αυτά... Γιατί παράσεις, τώρα γίνεται. Και έτσι καλά, ρε, εσύ. Μήπως θα με χτυπήσεις. Για σας παρακαλώ, Ανδρέα, Στέφανε. Σε μένα τα λεφτά. Κάνε μου τη χαρή. Παιδιά, λίγο ηρεμία. Πηγαίνετε σε διαφημίσεις, πηγαίνετε. Λίγο ηρεμία. Για φασισμό.